Έτοιμα, παιδιά. Έτοιμος. Πάμε. Θέλω να πάρω ένα τέτοιο, να το πάρω από εδώ πέρα, να το δέσω κάπου, να βάλω μια ταινία εδώ πέρα και να το αφήσω να γυρνάει έτσι. Μια ταινία. Θα γυρνάει. Να γυρνάει αυτό. Ναι, να γυρνάει. Έτσι. Και να βάζω ένα ξύλο και να χτυπάει. Να παίζω. Γιατί μου αρέσουν πολύ, θέλω να τα ασχολούμαι με τα μακίτα. Ξέρεις, γερός πάνω. Μέχρι και ρούχα πήρα, μακίτα. Πήρα ρούχα ή δεν πήρα. Ναι. Τι ρούχα πήρα. Μπουφάν και σώρο. Μπουφάν κλιματιστικό. Μπουφάν φουσκώνει και πάει ο αέρας μέσα και βγαίνει ο αέρας από εδώ πέρα. Κρύος. Για το καλοκαίρι. Το πήρα. Για τη Λάρισα για το καλοκαίρι. Τι άλλο πήρα. Λοιπόν, πήρα αυτό. Αυτό. Τέλειο, είναι αυτά. Ναι, αυτά είναι 18 βολτ. Τα δύο που δείξα. Ναι, 18 βολτ. Ναι. Αυτά είναι 12 βολτ. Δεν κάνουν αυτά μόνο για τα είναι, αυτά είναι για, πιο πολύ για μαραγκούτς. Αυτοί που ασχολούνται με το ξύλο. Ναι, εμείς πήραμε αυτά τα δύο. Ναι. Πήραμε αυτό. Κάτσε να έρθω λίγο πιο κοντά να τα δείχνω. Τι άλλο πήραμε. Α, πήραμε δύο σβουράκια. Εξαφανίστηκαν, τα πήρα εγώ όλα. Εξαφανίστηκαν τα σβουράκια. Εσύ τα πήρες. Δύο είχε άνθρωπος και τα πήρα, μην έχει τίποτα. Ένας άνθρωπος εδώ και με πήθανε σβουράκια. Πάρε εσύ και θα φέρουμε εμείς. Λοιπόν, ψώνεις εσύ, μη στεναχωριέσαι. Και πήρα και μία σκούπα. Δεν ξέρεις τώρα τι είπα. Α, τα καλύτερα δεν τώρα μας τα λες τα καλύτερα. Αυτό τι είναι αυτό, πάλι. Αυτό είναι δράπανο για τρύπες. Το βάζεις. Με αναρρόφηση. Το βάζεις. Κάτσε λίγο. Κάτσε λίγο τώρα, γιατί. Τι αναρρόφηση, ρε κουμπάρα. Αυτό κάνει αναρρόφηση και μαζεύει ό,τι τρυπάς εδώ μέσα. Δεν κάνεις καθόλου σκόνη κάτω. Α, ρουφάει με μηχανισμό. Ρουφάει, ναι. Και εδώ βάζεις ένα σαν. Το τρυπάνι. Βάζεις ένα σαν φούσκα. Όχι, το τρυπάνι το κοινό. Εγώ γιατί δεν πήρα τέτοιο. Και τρυπάς έτσι. Γιατί δεν πήρα τέτοιο. Ρε. Γιατί είσαι της μπαταρίας, αυτό είναι ρεύμα. Α, όχι, δεν θέλω ρεύμα, φίλε. Δεν θέλω. Αυτό σε βοηθάει στη σταθερότητα, δηλαδή. Δεν γεμίζει κάτω, δεν είναι. Από εδώ ρουφάει. Από εδώ μπροστά ρουφάει. Και το μαζεύει εδώ μέσα και το μαζεύει εδώ κάτω. Ναι, τώρα το. Συγγνώμη. Δεν γεμίζει, δεν νοικοκυρά, δεν έχετε κάνει. Συγγνώμη. Να καταλάβω εγώ τώρα γιατί είναι αυτό. Και εγώ νόμιζα για να στοχεύει, παιδί μου. Ξέρω κι εγώ. Γεμίσουμε τον τόπο. Όχι, να μην γεμίσετε κανέναν τόπο. Εμείς το μαζεύουμε και τα καθαρίζουμε. Αυτοί που κάνουν καφετέρες μέσα σε τέτοια. Ναι, τεντάδες, αυτοί που παίρνουν τέντες. Νοικοκύριδες. Ναι, βέβαια. Για μένα είναι αυτό. Νοικοκύρης. Καλύτερα να μην σε κάνω καλή δουλειά, να μην σε γεμίσω. Να φύγω και να πεις καθαρός. Είναι καθαρός αυτός. Και εδώ πέρα λύνει και μαθαίνει και το έχεις μόνο. Αυτό και το έχεις. Ναι, εδώ ξεκουμπώνει όλο μπροστά το σύστημα. Βγαίνει σκούπα και το χρησιμοποιείς σκέτο μετά. Σκούπα, ρε φίλε. Και άμα θέλει κάπου να λερώσει. Εδώ το βάζει αυτό, παίρνει και ρεύμα. Δεν χωνεύει κανέναν. Άμα δεν χωνεύει κανέναν. Το βγάζεις. Αυτό παίρνει και ρεύμα με το που το συνδέσει εδώ, φίλε. Αυτό. Ναι, παίρνει ηλεκτρισμό για να το φάει. Έτσι ακριβώς, ναι. Ναι. Όχι, αυτό είναι μηχανικό σύστημα. Είναι μηχανικό. Από εδώ μέσα. Από εδώ γίνεται η δουλειά. Α, εντάξει, κατάλαβα. Εδώ είναι ο κάδος του, απλά. Α, κατάλαβα. Από εδώ. Αυτό ναι, είναι ναι. Το μοτέριο. Εδώ, ναι. Εδώ είναι η αναρρόφηση. Κατάλαβα. Από εδώ ρουφάει. Και το κάνει από το. Από τη δεύτερη φτερωτή που έχει. Έχει μία φτερωτή και μία δεύτερη. Τσάμπα ενέργεια πήραν αυτοί. Το κρυώνουν και το τραβάνε. Έτσι ακριβώς. Έχω μυαλό στη Ιαπωνία, φίλε. Πάμε στη Ιαπωνία να δούμε εκεί τι γίνεται, τι παίζει. Αυτό κουμπώνει και σε άλλο εργαλείο αυτή η σκούπα. Είναι δικό του. Είναι δικό του εξάρτημα. Είναι μαμά. Και εδώ είναι το φίλτρο. Εδώ είναι τίναγμα του φίλτρου. Κάτσε τώρα, τι, ας πούμε ότι έχει σκουπίδια τώρα, τι θα γινόταν. Εδώ τεινάζει το φίλτρο να καθαρίζει. Τώρα αυτό κάνεις και καθαρίζει το φίλτρο. Καθαρίζει το φίλτρο, ναι. Και μετά ανοίγει, παίρνει το καβάκι, κράτησε λίγο Βασίλη. Ανοίγει τον κάδο, τον αδειάζει. Τεινάζει αυτό δηλαδή. Τεινάζει αυτό ακριβώς. Ναι, πριν. Ναι. Δημιουργεί καδασμό. Δημιουργεί καδασμό έτσι και τεινάζει το φίλτρο. Επιστήμονας παιδιά ο Σπύρος. Εδώ. Είσαι έτοιμος. Θέλω να δείξω το τακτέλ, για να καταλάβουμε τι είναι. Τακτέλ. Ναι. Ορίστε τακτέλ, παιδιά. Εμείς είμαστε από την πίσω στη μεριά. Πίσω από τακτέλ. Μην ψάχνετε από την μπροστινή. Ορίστε. Λοιπόν, πίσω ακριβώς. Σπύρος Τσούτσας, πίσω από τακτέλ, γωνιακό κατάστημα. Απέναντι είναι τα πάρκινγκ, για να καταλάβει τη Λαρισαί. Ναι. Και για εσάς που δεν είστε Λαρισαί, τηλεφωνάκι, μας φιλοξενεί ένα άνθρωπος εδώ πέρα και μεγάλη χάρη μας, λέει. Και έχουμε τα μακίτα. Εγώ είμαι πορωμένο από τα μακίτα. Θα ψωνίσω κι άλλα. Εγώ είμαι στη μέση τώρα. Στη μέση των ψώνιων. Μαύρο, πήραμε μαύρο. Δεν πήραμε μαύρο. Έχει μαύρο εδώ.
Ναι. Έχει καλώδιο το μαύρο, δεν θες καλώδιο. Δεν θες καλώδιο εσύ. Ναι. Από εκεί είναι καλώδιο. Δεν θέλω καλώδιο. Ό,τι έχει. Δε, δείξε μας όμως λίγο με καλώδιο, έχει δεν πειράζει, άλλο θέλει. Σέγα τώρα. Σέγα έχω τη μακίδα την κόκκινη τη σειρά. Ναι, πόσο κάνει. Σχετικά οικονομική είναι αυτή. Πόσο έχει, τα 70 ευρώ. Ωραία. Ποια είναι η σέγα, παιδιά, να τη δείξω. Να βάλω για σίδερο εγώ. Ή να πάρω αυτήν και να βάλω για σίδερο. Αυτό είναι τι θέλει, ανάλογα τι θέλεις να κάνεις. Σίδερο, να κόψω σίδερο. Ποιο μπορεί να σε βολέψει το... Ο δίσκος. Η σέγα αυτό δεν θα... Λαμαρίνα με αυτό. Πάνελ, τέτοια πράγματα. Δισκοπρίωνο είναι αυτό. Με το δισκοπρίωνο. Να κόβω, να πάρω ένα ψαλίδι. Έχεις ψαλίδι. Ψαλίδι για μέταλλα. Ναι. Έχεις. Το ψαλίδι το περιμένουμε. Ωραία. Δεν έχεις αυτή τη στιγμή, θα με ειδοποιήσεις. Ναι, ναι, ναι. Ούτε σε άλλη εταιρεία. Όχι. Παιδιά, συγγνώμη. Ρούτερ, μακίτα. Τι είναι αυτό το ρούτερ. Το ρούτερ. Ρούτερ, λέει ρούτερ. Δεν είναι ρούτερ από τη Vodafone. Ξέρω κι εγώ ότι... Να μην κάνεις συντηρητική που μας το ρεύεις, δηλαδή... Είναι για επιπλοποίηση, για μαραγκούς αυτά. Α, για μαραγκούς. Ναι, ναι. Γι' αυτό δεν τα ξέρω. Αν ήταν από σιδεράδες. Η κόκκινη σειρά τι είναι, για πες μας. Τα ήξερα. Η οικονομική της σειρά, η ερασιτεχνική. Μεγάλη διαφορετική. Mm. Όχι όσο θα έπρεπε. Έρχομαι εγώ και είμαι ερασιτέχνης. Ναι. Μ' αρέσει να έχω ένα εργαστήρι. Θα με στείλεις τα μπλε, θα μου πεις ψηλή εδώ στο παραπάνω. Τώρα, κοίτα, εσύ τι θα κάνεις. Φίλε, αυτό είναι ανάλογα στην τσέπη του καθενός. Ναι, εσύ όμως τι θα μου πεις. Φίλε, κοίτα τα μπλε ή θα μου πεις κόκκινο, πάρε κόκκινο. Ανάλογα το budget που έχει ο καθένας. Εντάξει, εκεί σχετικά. Είναι, καθαρά εκεί. Εντάξει, ναι. Καθαρά εκεί. Τα παίρνουν τα κόκκινα. Τα παίρνουν, ναι. Πιο πολύ, ποια παίρνουν. Τα μπλε. Τα μπλε. Μπλε, best seller ποια είναι, μπαταρία μπλε ή ρεύμα μπλε. Μπαταρία πλέον. Εδώ και 3 χρόνια, 4 μπαταρία. Τι έκανε τις μπαταρίες, τα εργαλεία με τις μπαταρίες να πουλάνε πιο πολύ το τελευταίο χρόνο. Η αυτονομία, καθαρά. Βγήκαν καιρός μπαταρίες, επίσης είναι πιο καλές. Ναι, έχει, η μπαταρία έχει εξελιχθεί πολύ πλέον. Η 5V, ας πούμε, η 5A, 18V, πότε βγήκε αυτή. Έχει περίπου 2 χρόνια. Που α, είναι καινούργια. 5, ναι. Πιο πριν είχε μόνο 3. 3 και 4. Η οποία ήταν και πιο μικρή λίγο. Η ίδια είναι σε μέγεθος. Και σου λέει βγήκε 5, αρχίζει το πράγμα και σοβαρεύει. Ναι, μεγαλύτερη αυτονομία. Επίσης η τεχνολογία από τα εργαλεία έχει αναπτυχθεί έτσι ώστε να μην υπάρχει μεγάλη κατανάλωση στην μπαταρία. Και βρίσκεις και πολλά μοντέλα σε μπαταρία στα οποία σε ρεύμα δεν υπάρχει αντίστοιχο σε ρεύμα. Κατάλαβα. Από θέμα δύναμης. Δηλαδή, από θέμα δύναμης. Ναι. Πιο δυνατό η μπαταρία. Ναι, σε κάποια μοντέλα ναι. Δεν έχω ξανατρυπήσει με πιο δυνατό μοντέρ. Ναι, αυτό το έχω πάρει, παιδιά, εγώ. Σαν να τρυπάω σε φελιζόλ. Ναι. Το έχουμε εμείς αυτό. Πήραμε και ωραίο δράπανο. Ναι. Τρυπάνε. Η ποιότητά του στην πλέπη είναι τσούφιο κάτω. Το πάτησε κάθε. Α, πνευματικό κρουστικό. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, εδώ είναι σέγα αυτή. Λοιπόν. Πώς έχει. 2-3 εκατοστάρικα. Η σέγα, τι είναι, αυτή τη σκούπα σέγα κόβει, δηλαδή πάει έτσι. Σαν να έχεις ένα πριόνι, αντί να κάνεις αυτό, το κάνει αυτό γρήγορα. Κατά. Πάει έτσι και... αυτό τι είναι. Αυτό... Για ποιο λες, για το σπίτι. Αυτό είναι καναλοποιός. Αυτό δεν ξέρουμε τι είναι. Αυτό ξέρεις τι είναι, ναι. Αυτό μπορούμε να το βάλουμε ένα δίσκο, να το πάρω αυτό. Αφού έχεις τέτοιο, ρε. 2 θέλω να έχω. Γιατί άμα πάθει κάτι, τι θα πω. Θα πάω, θα ψάχνω να βρω να το κόψω. Θα στο φτιάξουμε, άμα πάθει κάτι. Την ώρα που θα είμαι. Όχι, όταν θα το φτιάχνω, εσύ, εγώ θα έχω άλλο. Ρε, παίζουμε δυνατό παιχνίδι εμείς. Είμαστε πολύ δυνατοί. Είστε πολύ μπροστά. Ναι. Τι μας πέρασε, εσύ, ο Σπύρος. Δεν με ξέρεις πολλά χρόνια. Πόσα χρόνια δεν γνωριζόμαστε. Μόνο 12. 4 μέρες, 5. 4-5 με ξέρεις όμως, ε. Σαν να σε ξέρω χρόνια. Έτσι. Μόνο δανεικά μην με ζητήσεις. Εγώ ζητάω δανεικά, μην τους έχεις κανένα.
χιλιαρικάκια, έτσι εδώ πέρα να ψωνίσουμε. Πάρω όλα. Θέλω μια μπλούζα μακίτα, δεν σε κάνω πλάκα τώρα, κοντομάνικη. Ναι. Έχεις. Τώρα δεν τα έχω, δεν σε φέρω. Φέρε, ναι. Φέρε, πόσο κάνει. Δεν θέλω, σε δώσω μια φημιστικές πρέπει. Φέρε, μα, μακίτα, θέλω μπλούζα μακίτα. Εξέλ. Εξέλ. Θα πηγαίνω και καλή εγώ την έχω, πηγαίνω στα κλαμπς, μακίτα. Πολύ γουστάρω. Αυτό εδώ θα πάρουμε την μπάρα. Το παίρνεις, όπως είναι. Αυτό, αυτό και αυτό. Κάτσε λίγο, αυτό εδώ τι είναι. Γωνιακός τροχός μεγάλος. Γωνιακός τροχός μεγάλος. Έτσι. Και ρεύμα αυτό, βλέπω αυτό εδώ. Ρεύμα, αυτό σπάνια το χρησιμοποιώ. Δεν με πειράζει δηλαδή. Ναι. Δεν είναι το χρησιμοποιώ συχνά για να έχει μπαταρία. Ναι, αυτός. Κατάλαβα. Το χρησιμοποιώ σπάνια, εδώ πάω σε ρεύμα. Δεν σε πειράζει δηλαδή. Δεν με πειράζει. Δεν σε ενοχλεί το καλώδιο. Εδώ ίσως να ήθελα σε μπαταρία. Ναι, υπάρχει σε μπαταρία αυτό. Θα με ενδιαφέρει να ξέρω πόσα κιλά είναι. Ναι. Για να ξέρω αν το παίρνω μαζί. Το δεύτερο να είναι σε μπαταρία. Έχω ένα να το λιώνω και το καλό το μακίτα σε μπαταρία. Σε μπαταρία, ναι, το παίρνεις μαζί σου, βέβαια. Και μπορεί να το βάλω ρεύμα, γιατί ούτως ή άλλως σε ρεύμα θα έχω εκεί το κολλάω. Μου βγει πολύ ακριβό στην μπαταρία. Θα πάρουμε τις μπαταρίες μετά. Θα το βάλεις για το σώμα, αφού έχεις πάρει ήδη μπαταρίες. Τις θέλω, μην τις σκέω. Δεν θα τις σκέσεις, θα τις δουλεύεις. Άμα κάθονται οι μπαταρίες, δεν είναι καλό, χαλάνε. Όχι, θέλω να σου πω να τις προλαβαίνω. Εντάξει, μετά μπορείς να πάρεις μετά σε δεύτερο χρόνο μια ακόμη μια μπαταρία. Δύο. Πόσο έχει αυτό σε μπαταρία, θυμάσαι. Δεν το θυμάμαι, να το δούμε μετά. Ναι, ναι. Ναι. Γιατί μου παράδοτα αυτά, έτσι. Ναι, βέβαια. Γιατί έχεις όλα τα ίδια. Είναι τεμάχια. Α, τα παίρνουν αυτά. Ναι, ναι. Αυτά φεύγουν πολύ, ναι. Τα best seller. Ωραία. Αυτό τι είναι. Φυσιτήρας ρεύματος, ναι. Για τους ξυλουργούς, τα πριονίδια, τέτοια. Ναι. Το έχουν διπλακείς, μπρο, έχουν τα πριονίδια. Mm-hmm. Δεν ρουφάει, μόνο φυσάει. Όχι, αυτός μόνο φυσάει. Ωραία. Αυτά είναι τα μακίτα. Έχουμε κάνει τη σκούπα. Τη φορά στην πλάτη. Έχουμε πάρει σκούπα χειρός, μικρή. Δύο εργαλεία ακόμα μακίτα τα θέλουμε. Και είμαστε έτοιμοι με τα, ναι, δύο εργαλεία. Δεν επήγουν όμως τώρα αυτή τη στιγμή, αλλά ναι. Δύο στην πορεία θα παρθούν. Για να δούμε και αυτό. Αυτή είναι η σκούπα που πήραμε. Ναι, εσύ την πήρες σε 18 βολτή. Αυτή εδώ είναι σε 12 βολτή. Είναι πιο μικρή. Σε δύναμη είναι πιο μικρή, σε μέγεθος είναι η ίδια. Α, εγώ πήρα την πιο καλή ακόμα. Εσύ πήρες την πιο μεγάλη, ναι. Αυτή όμως είναι ότι πρέπει για ένα σπίτι είναι... Για ένα σπίτι ή για κάποιον που έχει ήδη ένα μηχάνημα που έχει τα ίδια βόλτα αυτά. Ναι, και αυτό βέβαια. Να μην πάει και αγοράσει κι άλλη μπαταρία, όχι άλλη μπαταρία. Το ξέρεις ότι την έχω δουλέψει γύρω στις 10 φορές από όταν την πήρα, μέσα σε 5 μέρες. Τη δούλεψες, ε. Εδώ είναι το καδάκι, το σακουλάκι που μαζεύει τα σκουπίδια. Το αδειάζεις και το ξαναβάζεις πάλι, έτσι. Το αδειάζεις και το ξαναχρησιμοποιείς, ακριβώς. Τα ανταλλακτικά που έχει μέσα Σπύρο είναι άλλα σακουλάκια μίας χρήσης. Έχει και σακουλάκια μίας χρήσης μέσα. Ναι. Α, μπράβο, γιατί τα είδα. Και λέω τώρα αυτά, ναι. Βασίλη, τι είναι. Και δεν ξέραμε, λογικά λέμε σακουλάκια μίας χρήσης. Αυτό είναι μίας χρήσης. Αυτό είναι το πάνινο το οποίο είναι... ναι. Μπορείς να το ξαναχρησιμοποιήσεις. Ναι, ναι, ναι. Τις προεκτάσεις του, κανονικά. Αυτό στο σπίτι δεν... πιστεύω ότι δεν θα ξαναχρησιμοποιήσει σκούπα ηλεκτρική. Το πιστεύω και εγώ αυτό, φίλε. Με αυτά εδώ. Ναι. Όντως. Δηλαδή κάτι κάπου λέω και είναι ώρα. Κάτι τι να πάμε. Γεια. Νοικοκύρης. Από αυτή σπίτι μου για λεκοπάει. Ναι. Ενώ αλλιώς ήθελες βάλει καλώδια. Τι πει είναι πάρτιν. Είναι... Εκτός ανοίγεις την μπαταρία. Ανοίγεις την μπαταρία, σε ό,τι καλό δεν θες, λες ό,τι τίποτα. Αυτή όμως είναι λίγο πιο να τη φορέσεις, θα πας να κάνεις δουλειά. Εκείνη την grab and go. Grab, την αρπάζεις and go. Πας χρήση αμέσως. Μπαμ, μπαμ. Μέχρι να εξηγήσει τι έχω κάνει, το έχω κάνει. Το είναι έτοιμο. Καθαρό. Δεν προλαβαίνει να σε δει κάποιο κουλέρωσε, κατευθείαν το έχει μαζέψει. Ίσως η σκούπα να είναι το πιο πολύ. Δηλαδή το εργαλείο που θα χρησιμοποιήσει πιο πολύ από τα μακίτα να είναι σκούπα. Την πιο πολύ χρήση δηλαδή. Αφού ήδη δεν το σκέφτηκα, μόλις μου είπε να η σκούπα, σου λέω βάλ την πόσο έχει. Μου είπε δεν θυμάμαι τώρα πόσο την πήρα και τη βάλαμε αμέσως. Αγοράστηκε. Αυτά. Πολύ ωραία. Φιλοξενούμαστε στο κατάστημα Τσούτσα Σπύρος, πίσω από τα ΚΤΕΛ στη Λάρισα. Έχει εξειδικευμένα εργαλεία, όπως ας πούμε για εδώ πέρα
Καρφωτικά. Καρφωτικά, ναι. Και διάφορα ψηλά πράγματα, τα οποία τώρα δεν μπορούμε να σας τα δείξουμε όλα αυτή τη στιγμή. Κάνουμε 5-10 Όποιος μπορεί, ναι. Και θα γίνουν βιντεομαστορέματα. Γι' αυτό θα πρέπει να γραφτείτε στο κανάλι εσείς που σας αρέσει το μαστόρεμα γενικά, γιατί έχει ποικιλία. Μέχρι και λάστιχα σας δείχνουμε πώς βάζουν πέντε τα λάστιχα. Ναι, θα μαστορέψουμε και εκεί μέσα, ε. Ναι. Εκεί μέσα όλο κάτι θα μαστορέψουμε. Ναι. Πολύ ωραίο. Αυτά.